Ένα θέμα που ετοιμάστηκε νωρίτερα και αφορά σε έναν από τους σημαντικότερους παίκτες του Άρη φέτος. Πρόκειται βέβαια για τον Νοτιοαφρικανό, τον Νασίφ Μωρίς, έναν παίκτη που μπορεί να δώσει πολλές λύσεις και έχει δώσει πολλές λύσεις στην άμυνα. Μίλησε στον Κωστή Μπότσαρη στην Θεσσαλονίκη. Πάμε να δούμε τι είπε. Από την Νότια Αφρική στην Ελλάδα και από το Cape Town στη Θεσσαλονίκη. Πέρασαν δύο χρόνια από τη μέρα που ο άγνωστος τότε Νασίφ Μωρίς έκανε την εμφάνισή του στο γήπεδο Χαριλάου ως επιλογή του Ανδρή Μισελ, προκαλώντας την εύλογη απορία στους φιλάθλους του Άρη για την αξία του. Οι απαντήσεις όμως ήρθαν πολύ γρήγορα. Ο αμυντικός των Κιτρίνων αποτελεί υπόδειγμα επαγγελματία, ενώ είναι ένας από τους κορυφαίους και πιο σταθερούς σε απόδοση παίκτες του Άρη καθ' όλη τη διάρκεια της παρουσίας του. Ο τελικός του κυπέλου είναι η πρώτη του ευκαιρία για την κατάκτηση ενός τίτλου. Πώς την αντιμετωπίζει? Αρχικά είμαι πολύ περήφανος που θα αγωνιστώ εγώ και η ομάδα μου στον τελικό. Από εκεί και μετά, ξέρω πώς είναι να κερδίσεις ένα κύπελο, γιατί είχα κερδίσει με την προηγούμενη ομάδα μου. Έτσι λοιπόν ελπίζω ότι θα τα καταφέρουμε και τώρα να αισθανθώ και πάλι το ίδιο συνέστημα. Ο αντίπαλος, κάτι παραπάνω από γνωστός, συμπολίτης και τηρουμένων των αναλογιών αιώνιος αντίπαλος. Ο Νασίφ Μωρίς ήταν παρόν και στις δύο αναμετρήσεις του φετινού πρωταθλήματος κόντρα στον ΠΑΟΚ. Γνωρίζει όμως τι θα αντιμετωπίσει? Αυτό είναι σίγουρα που θα κάνει το παιχνίδι πιο συναρπαστικό. Πάντα ένας τελικός είναι ένα ντέρμπι. Αλλά το παιχνίδι που γίνεται ανάμεσα στον Άρη και τον ΠΑΟΚ και είναι και για τρόπαιο, σίγουρα είναι πολύ μεγάλο ντέρμπι. Σημασία έχει ποια ομάδα θα είναι έτοιμη, ποια θα έχει την καλύτερη φόρμα για να κερδίσει το μάτς. Σίγουρα και οι δύο το θέλουμε, όποιος είναι καλύτερος θα κερδίσει. Ο παράγοντας που μπορεί να καθορίσει τον νικητή σε ένα ντέρμπι είναι το πάθος. Από την άλλη όμως, οι ικανότητες του κάθε ποδοσφαιριστή δεν μπορούν να παραβλεφθούν. Τι από τα δύο μπορεί να γύρει τη ζυγαριά της νίκης υπέρ μιας ομάδας σε κάποιο τελικό? Τα παιχνίδια πρωταθλήματος και κυπέλου είναι τελείως διαφορετική ιστορία. Εγώ νομίζω ότι για να πάρουμε αυτό το κύπελο πρέπει να είμαστε πολύ συγκεντρωμένοι, να παίξουμε καλά στην άμυνα και να μην επιτρέψουμε στον ΠΑΟΚ να βάλει γκολ. Αν τα καταφέρουμε, εκεί πιστεύω ότι μπορούμε να πετύχουμε ένα τέρμα και να πάρουμε το μάτς. Η ικανότητα των παικτών σίγουρα είναι πολύ σημαντικό, αλλά πιο σημαντικό είναι η προετοιμασία για ένα τέτοιο παιχνίδι. Όποιος προετοιμαστεί καλύτερα θα είναι αυτός που θα πάρει το μάτς. Ακόμα και αν δεν είσαι πολύ καλός παίκτης, αν δώσεις τα πάντα, μπορείς να πετύχεις το σκοπό σου και να νικήσεις. Πολύς λόγος έγινε καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας για το γήπεδο όπου θα διεξαχθεί ο τελικός. Ως γνωστό, η Τούμπα είναι η έδρα του ΠΑΟΚ και η διοίκηση της ΠΑΕ Άρης κατέβαλε κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να αλλάξει τα δεδομένα, θέτοντας ζήτημα θέμη του ανταγωνισμού. Η αλήθεια είναι ότι το παιχνίδι είναι στη Θεσσαλονίκη. Είναι η ίδια πόλη και για τις δύο ομάδες. Βεβαίως ο ΠΑΟΚ θα έχει ένα μικρό αβαντάζ λόγω του γηπέδου. Αλλά μέχρι εκεί η ομάδα που θα παίξει καλύτερα θα είναι αυτή που θα πάρει τον τίτλο. Το γήπεδο δεν παίζει κανένα ρόλο. Μπορεί ο τελικός να συγκεντρώνει πάνω του τα φώτα της δημοσιότητας και την προσοχή όλων μας. Υπάρχει όμως και η επόμενη μέρα. Ο 23χρονος Νοτιοαφρικανός μοιράζεται μαζί μας τις σκέψεις του, ανεξάρτητα από το αν η ομάδα του καταφέρει ή όχι να κατακτήσει το κύπελο. Υπάρχουν δύο περιπτώσεις εδώ. Αν το κερδίσουμε, η επόμενη μέρα θα είναι καταπληκτική. Θα είναι πολύ χαρούμενη, πολύ ικανοποιητική για μας. Αν δεν κερδίσουμε, δεν πρέπει να τα βάψουμε μαύρα. Είναι μια καλή χρονιά αυτή που κάναμε και θα έχουμε ένα ακόμη παιχνίδι πρωταθλήματος για να τα πάμε καλά με τον Ηρακλή και να μπορέσουμε να βγούμε στην Ευρώπη για τη νέα σεζόν. Αν το όνειρο του Νασίφ γίνει πραγματικότητα, ως περιττή θα κριθεί η ερώτηση πού θέλει να αφιερώσει τον τίτλο. Θα τον αφιερώσω σίγουρα στην οικογένειά μου στην Νότια Αφρική. Μάλιστα, το κύπελο λοιπόν μπορεί να ταξιδέψει πολύ μακριά σε περίπτωση που το κατακτήσει ο Άρης. Ακούσαμε τι είχε να πει για το ψηλό μεγάλο μάτς ο Νασίφ Μωρίς.